Αυτό είναι αυτό που αγανακτεί τον πολίτη και αυτό που προσπαθούμε να εξυγχρονίσουμε εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και να είστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε. Επιτρέψτε μου να πω δύο κουβέντες και για το βασικό σκοπό του συνεδρίου. Όταν συζητήσαμε με τον Κώστα τον Κυριακίδη, τον Γιάννη τον Μητυλάκια και τα υπόλοιπα παιδιά από το επιμελητήριο, αλλά και με τον Γιώργο τον Αμανατίδη και τα στελέχη της Άγκου, σκοπός μας ήταν να ανοίξουμε μια συζήτηση με τους φορείς, με τους πολίτες, τους επιστήμονες, την αυτοδιοίκηση, τους ανθρώπους της αγοράς, για το μέλλον του τόπου γενικότερα και ειδικότερα για τη λειτουργία και αξιοποίηση των υποδομών. Σήμερα η τεχνολογία και η γνώση που έχει ο άνθρωπος δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργηθούν ευκαιρίες για εργασία και οικονομική ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά, η διάθεση για δημιουργικές και οικονομικές πρωτοβουλίες, είπαμε ότι πολλές φορές κολλάει στο ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Φαίνεται ότι για πρώτη φορά καταφέραμε να συνεννοηθούμε λίγο μεταξύ μας και να κάνουμε ένα μικρό βήμα. Από τα πορίσματα αυτής της προσπάθειας που εξελίσσεται σήμερα όλη την ημέρα και αύριο, αλλά και ό,τι άλλο χρειάζεται και έχει στοιχειοθετηθεί είτε με την νομοθεσία, είτε γιατί αρμόδιοι επιστήμονες το λένε, θα μας βοηθήσει να στήσουμε αυτό που ακριβώς θέλουμε να κάνουμε στο τέλος. Πρώτον, να βοηθήσουμε την εξωστρέφεια της επιχειρηματικότητας στην περιφέρειά μας και δεύτερον, να φτιάξουμε το ταμείο εκείνο που χρειάζεται, το εργαλείο μάλλον εκείνο που χρειάζεται, για να φτάσουν τα χρήματα στον επιχειρηματία. Δεν θέλω να επισέλθω πολύ σε αυτό. Είναι μια κουβέντα που ανοίγει κατά την άποψή μου, δεν κλείνει. Και απαιτεί και κάτι το οποίο το είπε προηγουμένως ο αντιπεριφερειάρχης, ορθά συνεργασία. Συνεργασία, συνεργασία, συνεργασία. Αν δεν συνεργαστούμε, ό,τι και αν σχεδιάζει ο καθένας μοναχός, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Έχει τεθεί από τους 5 δημάρχους, έχει τεθεί από τον περιφερειάρχη, ο οποίος έχει την επιστολή, έχει τεθεί στους βουλευτές. Αυτά τα χρήματα υφίστανται και με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία που είναι υπό αναθεώρηση, προβλέπονται τέτοιου είδους δράσεις. Άρα λοιπόν, η πιο προφανής κατεύθυνση θα είναι να χρηματοδοτηθούν τρεις αυτονομίες. Που επαναλαμβάνω, μας χρωστάνε και δεν χρωστάνε. Για πολλούς λόγους, προτάσεις. Εδώ είναι μια παλιά πρόταση, δεν νομίζω ότι πλέον θέλει προφανώς επικαιροποίηση. Την πρότεινε το οικολογικό κίνημα της περιοχής, πρωτοσύνη δημιουργία στήριων φέρουσαν απασχόληση στον νόμο Κοζάνη. Στο μέρος, κατασκευή πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού. Τα έχουμε, νομίζω, ο αγαπητός Λάουτσικης θα έχει πει πολλές φορές, θα έχει βάλει να τα λέει. Εδώ έχουμε και διαμέτρου πιθανών διαφορών. Αλλά πρέπει να κάτσουμε να συνεργαστούμε, να κάτσουμε στο τραπέζι, να εξαντλήσουμε τον διάλογο και να καταλήξουμε. Και προφανώς να βρούμε και πόρους. Γιατί καλά τα σχέδια, αλλά χωρίς πόρους δεν υπάρχει. Και η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση λοιπόν, και τα κόμματα και οι βουλευτές που θα ψηφίσουν λοιπόν το επόμενο διάστημα, έχουν αυτή μια συγκεκριμένη πρόκληση. Την επιλογή του να δώσουν πόρους για να προετοιμαστεί αυτή η περιοχή και επαναλαμβάνω, όχι πόρους ελεημοσύνης, πόρους οποίους τους δικαιούται η περιοχή. Δεν θέλω να μιλήσω εδώ για το λεγόμενο εξωτερικό κόστος, δεν έχω χρόνο, θα με δει η Κατερίνα. Είναι τώρα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη για τον χρόνο.